τώρα είμαστε στο Λονδίνο. Κάνει περισσότερο κρύο από όσο νομίζαμε. Γι' αυτό πήγαμε και πήραμε αυτά τα σκουφάκια. Την Τετάρτη λέει θα χιονίσει. Θες να μας πεις κάτι, την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, εγώ ζούσα, την τελευταία φορά που ήμουνα στο UK, ήμουνα στο Εδιμβούργο γιατί σπούδαζα εκεί. Ο Γιάννης όμως δούλευε εδώ. Εγώ δούλευα εδώ για 8 χρόνια. Τελευταία φορά, η τελευταία πόλη που έμεινε μάλλον ήταν το Stevenage, είναι λίγο βόρεια από το Λονδίνο. Και δούλευα, μάλλον η εταιρεία με την οποία είχα συμβόλαιο, το τελευταίο συμβόλαιο μου στην Αγγλία, ήταν εδώ πέρα που είμαστε τώρα στο Farringdon. Εδώ ακριβώς περπατάμε. Λίγο έξω από ετοιμαζόμαστε να πάμε, αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να πάμε να δούμε την εκκλησία του Αγίου... Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Παύλου. Θα σου λέγα Πέτρου. Για την ακρίβεια ήταν ακριβώς εδώ τα γραφεία της εταιρείας, εκεί πέρα που είχα σύμβαση. Πού? Ακριβώς εδώ. Πίσω από τις καλωσιές είναι, είναι η είσοδος της πολιτικής. Γιάννη, μου είχες πει ότι είχε γίνει μια επική ληστεία. Ναι, πριν καμιά δεκαετία, έχω μια 15 έθνη, είχε γίνει μια μεγάλη ληστεία. Αυτός εδώ ο δρόμος, βασικά όλο το τετράγωνο, είναι το κέντρο του εμπορίου διαμαντιών του Λονδίνου. Είναι γεμάτο, πώς το λένε, χρυσό. Και έχει πολλά μέτρα ασφαλείας. Κοσμηματοπολία. Σεκιουριτάδες, μέτρα ασφαλείας, πολύ μεγάλα. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει ληστεία, τώρα δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Στην Κύπρο τα λέμε χρυσοχοΐα. Διαμαντοπολία νομίζω τα λένε εδώ. Γιατί είναι για διαμάντια, δεν είναι. Ναι, εμείς το λέμε. Δηλαδή είναι μαγαζιά. Τον κοσμηματοπόλη το λέμε χρυσοχό. Ναι, αλλά αυτά αν θα δεις είναι μαγαζιά τα οποία ειδικεύονται στα διαμάντια. Δεν λέμε διαμαντόχος. Χρυσοχός λέμε. Διαμαντοπολία. Βρε, κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, το κατάλαβα. Είναι για να μαθαίνεις για το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε. Ναι. Ελληνικά Κύπρου, ελληνικά Ελλάδας. Αν και έχεις μάθει μερικά από τη. Πολλά. Πάρα πολλά. Έπρεπε να το κάνω στις αρχές που δεν ήξερα σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, περπατήσαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχει αρχίσει ήδη κάπως να ανοιχτώνει, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βάλουμε λίγες προτεραιότητες. Και είπαμε ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο Βρετανικό Μουσείο, παρόλο που εγώ ήθελα να δω την κλεμμένη Καριάτιδα. Δεν πειράζει την επόμενη φορά. Είναι η αδερφή μας και ήθελα να πάω να τη δω. Αλλά εντάξει, μία μέρα έχουμε αναγκαστικά, οπότε... Είπαμε να πάμε να δούμε τα άλλα που είναι πιο έτσι, διάσημα, πιο σημεία κατά τεθέν του Λονδίνου, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έχουμε πει ότι θα ξανάρθουμε άλλη φορά και την επόμενη φορά το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να πάμε... Στο Μουσείο του Λονδίνου. Και για πες Γιάννη, πώς σου φάνηκε το London Bridge? Εγώ πρώτη φορά περπατάω πάνω το London Bridge. Και εγώ. Μέχρι σήμερα την είχα δει μόνο από μακριά. Δεν μου κάνει και κάτι ιδιαίτερο νομίζω. Πιστεύω ότι είναι... Εντάξει, είναι μια γέφυρα. Νομίζω ότι έρχονται εδώ πέρα οι τουρίστες απλά και μόνο επειδή είναι η πιο διάσημη. Είναι. Νομίζω ότι πιο παλιά, κάτι τέτοιο. Πιο παλιά της Αγγλίας. Του Λονδίνου, του Τάμεση. Λοιπόν, με αυτό το χέρι έχω το Γάντι. Τώρα κρατάω
Με το άλλο κρατάω το κινητό και έχει παγώσει το χέρι μου. Εμένα μου άρεσε πάντα η γεφυρά. Γενικά νομίζω ο Γιάννης έχει λίγο κακή εντύπωση για την Αγγλία. Για όχι, κοίτα να δεις, στο Westminster, η γέφυρα του Westminster που βλέπω, το Big Ben απέναντι και το Westminster, μου αρέσει είναι πολύ πιο περισσότερο. Ήταν, ναι, εκεί θα πάμε. Εντάξει, επειδή βλέπεις και τον Big Ben, καταλάβες. Λιτό, τελικά σε ένα ποια γέφυρα σου άρεσε περισσότερο, London Bridge ή του Westminster? Αυτή με διαφορά είναι από πίσω μας, το Big Ben, έχουμε κοινοβούλιο. Το Big Ben είναι από εκεί πάνω. Από την άλλη έχουμε το London Eye. Είναι και όλα φωτισμένα το βράδυ, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, και άλλη μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ωραία, αλλά αυτή είναι με διαφορά καλύτερη, για τα δικά μου γούστα. Εσένα? Ναι, ναι, στο είπα και από πριν. Αυτή είναι ξεκάθαρα η καλύτερη. Ναι, με διαφορά όντως. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, πάμε λίγο να φάμε. Πάμε. Δεν φάγαμε τίποτα σήμερα. Δεν θα βρούμε. Πήγαμε ένα καφέ μόνο. Ναι. Θέλω να φάω κόρνις πάστρι. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά πάμε. Για σήμερα. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, share και subscribe. Γεια σας! Γεια σας!